Yeah. Πάμε ξανά λιμάνι Καλαμάτας, Χρήστος Στρατουλάκος με νεότερα. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι λοιπόν από το λιμάνι της Καλαμάτας. 39 σωροί μεταφέρθηκαν από ό,τι πληροφορηθήκαμε εδώ με το σκάφος του λιμενικού που σας δείξαμε και λίγο νωρίτερα. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεση, θα μεταφερθούν στην Αθήνα προκειμένου εκεί να γίνει διαδικασία αναγνώρισης που προβλέπεται, όπως και η νεκροψία, νεκροτομή. Από εκεί πέρα να σας πω ότι έχουμε την πληροφορία ότι εντός της ημέρας, πιθανόν από το μεσημέρι και μετά, οι περίπου 70 αλλοδαποί που είναι εδώ στον χώρο του λιμανιού θα μεταφερθούν από εδώ, από την Καλαμάτα, πιθανότατα με λεωφορεία του Δήμου στην Μαλακάσα, σε δομή φιλοξενίας μεταναστών. Αυτή είναι η ενημέρωση εκεί που θα πάνε έχουμε. Μετάλλες, και βέβαια, ακριβώς εκεί στη Μαλακάσα θα πάνε στη δομή φιλοξενίας μεταναστών. Και βέβαια η έρευνα του λιμενικού συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και τώρα το πρωί. Είχαμε 3 άτομα τα οποία βρέθηκαν χθες στο κεντρικό λιμεναρχείο. Τα έμπειρα στελέχη του λιμενικού και από την Αθήνα και εδώ από την Καλαμάτα προσπάθησαν να αλλιεύσουν κάποιες πληροφορίες από τους αλλοδαπούς. Ήταν η πιο ψύχρεμη από όλους τους υπόλοιπους και γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι στο κεντρικό λιμενάρχειο. Δεν αποκλείεται τώρα. Ακριβώς. Δεν αποκλείεται εντός των επόμενων λεπτών να μεταφερθούν εκεί και κάποια ακόμα άτομα προκειμένου να διασταυρώσουν οι άνδρες του λιμενικού ποιοι είναι οι δουλέμποροι, γιατί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως μας λένε, οι δουλέμποροι είναι πάντα στα άτομα τα οποία σώζονται από τα ναυάγια. Ακριβώς. Είναι αυτοί που φεύγουν πρώτοι. Και αυτό λοιπόν θα το δούμε σε λίγο. Τώρα, Χρήστο, και ξέρουν και κολύμπη σε σχέση με πολλούς άλλους μεταναστές που δεν γνωρίζουν. Είναι σκληρό το, σκληρή εικόνα. Μακάβριο και το έργο και πολύ δύσκολο των ανδρών του λιμενικού. Βλέπετε τις μαύρες σακούλες μέσα στις οποίες είναι η σωρή των, των ανθρώπων που έχουν. Εδώ πάνω στο σκάφος του λιμενικού. Περισυλλέξει οι άνδρες του λιμενικού. Άλλοι 30. Πόσοι, Χρήστο? 38, 39, 39 είναι. 39. 39 άτομα. Άρα λοιπόν είμαστε. Έχουμε. Μέχρι τώρα γύρω στους 200. Είναι οι 79. Οι 79 έχουν μεταφερθεί. Μέσα στους 79, αυτοί είναι. Οι 79 είναι συνολικά, απλά μαζί με τους διασωθέντες έχουμε έναν συνολικό αριθμό 220 ανθρώπων, αν δεν κάνουμε λάθος. Και δεν ξέρουμε πόσοι αγνοούνται. Δεν ξέρουμε πόσοι βρίσκονταν κάτω από αυτή την εικόνα που βλέπουμε. Γιατί εμείς βλέπουμε την επιφάνεια του σκάφους και τα καταστρώματα, δεν βλέπουμε από κάτω τι γίνεται. Στις καμπίνες, στα μπάρια, από εδώ, από εκεί, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και είναι ακόμα πιο ανησυχητικό, γιατί και η επίσημη ενημέρωση που είχε η κυρία Σακελαροπούλου από τα στελέχη του λιμενικού σώματος είναι για αριθμό επιβενώντων μεγαλύτερο από 700 άτομα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι. Ίσως είναι το χειρότερο ναυάγιο το οποίο έχει γίνει στην Μεσόγειο και από την Λαμπεντούζα, που αν θυμάστε είχαμε εκεί γύρω στους 350 νεκρούς.